του Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύθε ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Παταχού παρών και τα πάντα πληρών, της αυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκύνος ανημή, καθάρισον ημάς από πάσης χιλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς τιμών. Αμήν. Εμείς που δεν έχουμε, όσοι δεν έχουμε πάει στα Ιεροσόλυμα, δεν έχουμε πραγματική εικόνα στο μυαλό μας. Στο ποια και πώς ήταν τα σημεία, τα σπίτια που ο Κύριος της ημέρας του Πάσχα συγκέντρωσε το υπερό, δηλαδή, που συγκέντρωσε τους μαθητάς. Μπορεί κάποιος από εσάς που έχει πάει να μας ενημερώσει. Είναι πώς ή τι, πώς είναι το υπερό. Ναι, είναι μια αίθουσα, σαν μια μεγάλη εκκλησία είναι. Το υπερό ήταν ένα υπερυψωμένο με κολόνες μέσα, ένα υπερυψωμένο σημείο. Mm-hmm. Μια αίθουσα, πιστεύω ότι θα ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 200-300 τετραγωνικά. Είμαι κυκλική, τώρα, αν θυμάμαι καλά. Τώρα εκεί έχουν χτιστεί γύρω-γύρω οι κύματα. Εγώ έχω να πάω τώρα 10-15 χρόνια, δεν είχε οι κύματα. Είχε ηχήματα, αλλά όχι πολύ. Τα ζώνημα έχουν κατασβαστεί 6 φορές. Έχουν κατασβαστεί. Γκρεμιστήκανε. 6 φορές. Εγώ ρωτώ. Δεν είναι το μόνο που υπάρχει εκεί πέρα, το υπερόλο, όπως το είπε ο αδερφός εκεί. Πιο έξω από αυτό είναι η εκκλησία του Ιωάννου του Προδρόμου. Αν δεις ένας ναός, τεράστιος. Και πάρει. Αλλά αυτά γίνανε μετά από που εκτίστηκε το τελευταία φορά. Δεν είναι μέσα στην παλιά πόλη αυτό, ούτε το υπερόλο είναι. Λοιπόν, γιατί ο Ιερός Ευαγγελιστής μας δίνει ένα τοπίο με ένα υπερό, όπου έκανε την Αγία Σύναξη ο Κύριος το βράδυ εκείνο του μυστικού δείπνου. Και βέβαια ποιος ξέρει, και ούτε θα ξέρουμε ποτέ σαν άνθρωποι, και την καρδιά του Παύλου του Αποστόλου να έχουμε, πώς ο Κύριος τη νύχτα εκείνη πριν παραδοθεί εκούσια θεληματικά, ναι, τι θα είχε μέσα στην καρδιά του, και σαν άνθρωπος μιλάμε, για τον Κύριο άνθρωπο, γιατί ήταν τέλειος σαν και εμάς άνθρωπος, τέλειος, με όλες τις μη αμαρτωλές αδυναμίες. Μη αμαρτωλές αδυναμίες. Δηλαδή, διψούσε σαν άνθρωπος. Πεινούσε, νύσταζε, κουραζότανε, πονούσε. Αυτές οι αδυναμίες είναι μη αμαρτωλές αδυναμίες, τις είχε και ο Κύριος. Μόνο που ήταν αναμάρτητος. Αμαρτία δεν έπραξε καμία, γιατί όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος πριν έρθει είπε, τον έδειξε μάλλον όταν περνούσε μπροστά στους μαθητάς,
είδε ο αμνός του Θεού. Να το. Το αρνί του Θεού που θα σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Άρα ήρθε στον κόσμο σαν άνθρωπος, αλλά τέλειος μεν και τέλειος διδάσκαλος. Τέλειος διδάσκαλος. Και οι εχθροί του, οι εγκάθετοι, δηλαδή αυτοί τους οποίους έστρανε οι γραμματείς και παρισαίοι για να τον παγιδεύσουν με ερωτήσεις, να πει κάτι για να τον κατηγορήσουν. Και αυτοί έφευγαν αφού έκαναν την ομολογία και έλεγαν ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος, ποτέ δεν ελάλησε, δεν μίλησε άνθρωπος σαν και αυτό τον άνθρωπο, Ιησού Χριστό. Έκανε την Αγία Σύναξη στο υπερό. Ο διδάσκαλος με κεφαλαία γράμματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ούτε ποτέ στον αιώνα τον άπατα άλλος που να δικαιούται ως άνθρωπος την προσωνυμία διδάσκαλος. Και μάλιστα στο μόνο που έβαζαν και δίπλα στον Κύριο, δηλαδή σαν δάσκαλο, του βάζανε και ένα επίθετο: διδάσκαλε αγαθέ. Του βάζανε και τη λέξη αγαθός, που, δηλαδή ενάρετος, που κλείνει όλες τις αρετές μέσα του. Και όχι αρετές μόνο, αλλά έκλεινε, είχε μέσα του τον ουρανό ολόκληρο με τα μυστικά. Τον ουρανό ολόκληρο με τα μυστικά. Με μία ανθρώπινη εντελώς φράση, λέξη, ο Κύριος ήταν το αρχείο της Αγίας Τριάδος. Αφού ο ίδιος λέει «Εγώ ως Θεός είμαι ολόκληρος μέσα στον Πατέρα μου και ο Πατέρας μου με κλείνει εμένα ολόκληρο μέσα του, όμοια και το Άγιο Πνεύμα». Το ένα πρόσωπο περιέχεται πάντοτε μέσα στο άλλο. Συνεπώς, όχι απλώς διδάσκαλος ή μέγας διδάσκαλος, αλλά διδάσκαλος θείος με κεφαλαία γράμματα, θεϊκός διδάσκαλος. Δεν μπορούμε λοιπόν να εισέλθουμε μέσα ούτε στο μυαλό του Κυρίου, ούτε στην καρδιά του Κυρίου, ώστε έστω και ένα απειροελάχιστο μόριο από εκείνα που σκεπτότανε να αντλήσουμε. Δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε εκείνο. Δεν μπορούμε με τίποτα. Και από εκείνα που μας χορηγεί για να μας φωτίσει, τα δίνει και αυτά με μυστικό και απόρριτο τρόπο. Γιατί δεν αντέχει το ανθρώπινο μυαλό να σηκώσει βάρος ουράνιο, γιατί τούτο εδώ είναι σάρκινο. Και όπως λέγει
Πατήρ Ζαχαρίας γράφει σε ένα βιβλίο του μέσα του Έζεξ σε ένα μοναστήρι στην Αγγλία. Αυτός που στην καρδιά του κατοικεί ο Θεός, στην καρδιά του, αυτός και κάνει όλο το σώμα καρδιά, αυτός και γεμίζει θείο φως. Ο Κύριος όμως ήταν όλος καρδιά ουράνια, όλος φως, γιατί αυτός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το φως εκείνο, την καρδιά εκείνη, τα μηνύματα που είχε η καρδιά, όσο ήταν δυνατόν, το βράδυ του μυστικού δείπνου, τα μετέδωσε στους μαθητάς. Και βέβαια, επειδή έπρεπε να υπάρξει συνέχεια στο έργο του, σαν τη μάνα κλώσσα που φωνάζει τα κλωσσόπουλά του, τα κλωσσόπουλά της, και τα σκεπάζει στις φτερούγες από κάτω, έτσι ο Κύριος στο μυστικό δείπνο το ετέλεσε και υποδειγματικά και παραδειγματικά, και επαναλαμβάνω, υποδειγματικά και παραδειγματικά, ευλογεί τον Άρτο και τον Ίνο. Και τονίζει ο Κύριος, αυτά θα ακούγονται στους αιώνας των αιώνων, μέχρι που να κλείσει η αυλαία αυτού του κόσμου. Θα ακούγεται, είναι το αίμα μου αυτό που θα πιείτε. Είναι το σώμα μου. Πιέτε, φάτε. Βεβαίως, λίγο πριν, μέρες δηλαδή, πριν παραδοθεί και πριν σταυρωθεί και πριν ταφεί, τελεί το δείπνο που εμείς το ονομάζουμε μυστικό δείπνο. Κοιτάξτε, και αυτό που η Εκκλησία μας προσφέρει σε κάθε Θεία Λειτουργία γίνεται, προσφέρεται μετά από μυστικό δείπνο. Με έναν κόσμο καθαρό μπορεί να βιώσει κανείς το αθόρυβο, το εντελώς ήσυχο του δείπνου, του μυστικού, εν ώρα θείας λατρείας, εν ώρα θείας λειτουργίας. Διάβαζα κάπου και λέω, τι κρίμα, είπα, σε ένα βιβλίο φρέσκο που έχω αγοράσει, το εξής, ότι αλλιώς τα θεία μηνύματα του Ευαγγελίου τα μεταδίδει ο καθαρός δάσκαλος που έχει καθαρά μάτια, καθαρή καρδιά, βιώνει το Ευαγγέλιο, λέει, οι κεραίες του ακροατηρίου το αντιλαμβάνονται αυτό, τον καθαρό δάσκαλο. Και γιατί δεν μεταδίδει αυτό που το μυαλό παίρνει από την ανάγνωση, γιατί αυτό μπορεί να το πάρει οποιοςδήποτε. Το μυαλό αυτή τη δουλειά έχει, να μελετάει και να παίρνει κάποιες γνώσεις. Όμως δεν σημαίνει το ίδιο με το δάσκαλο που είναι καθαρός, που ζει και έχει επικοινωνία κατευθείαν με τον ουρανό,
και ο ουρανός του κάνει αποκαλύψεις. Παραδείγμα χάρη, δίδασκε ο Πατέρ Παΐσιο, δίδασκε ο Άγιος Πορφύριος. Αυτοί εσωτερικά έλεγαν αυτό που βίωναν. Εμείς εξωτερικά ακούγαμε με τα αυτιά τούτα, έπαιρνε και λίγο η καρδούλα μας όσο άντεχε να πάρει. Όμως εκείνος έπαιρνε κατευθείαν από την πηγή. Από την πηγή το έπινε το νερό. Το λέω αυτό γιατί βεβαίως και οι μαθητές στο δείπνο το μυστικό πήραν στο δείπνο το μυστικό πήραν σαν άνθρωποι αυτό που μπορούσαν να πάρουν και αυτό που ο Κύριος γνώριζε ότι θα έπαιρναν. Παραπάνω τίποτα. Όμως αυτό το λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου πίετε τούτο το αίμα μου είναι τους είπε το μυστήριο που πίσω από αυτό κρύβεται η θυσία η δική μου η ταφή δική μου και η Ανάσταση. Τούτο πείτε λέει στην εμήν Ανάσταση θέμα πάθη έτσι είπε ο Κύριος. Θεμήν Ανάμνηση ή Ανάσταση. Όχι ανάληψη. Ανάμνηση νομίζω. Τούτο ποιείται σε μην ανάμνηση, δηλαδή των παθών και της Αναστάσεως. Λοιπόν, και για να σφραγίσει ο Κύριος αυτή την πραγματικότητα, τους λέει να τον ακολουθήσουν. Και έφυγαν από το σπίτι του δείπνου, του μυστικού δείπνου και παρέθησαν στον τόπο της προδοσίας. Όπως λέγει ένας ή δύο μαγιστές, δεν θυμάμαι, πέρασαν λέει από ένα αλλιοτρίβι που υπήρχε τότε και από το χήμαρο των κέδρων. Χήμαρο, ένα ποταμάκι, χήμαρο. Και τα δύο αυτά έχουν μέσα το μυστικό τους νόημα. Δηλαδή, τότε, όχι τώρα, και στα χρόνια που ήμουν μικρός εγώ και λίγο αργότερα, γινόταν το μάζεμα των ελιών, και το πήγαιναν οι γεωργοί στο λιοτρίβι να κάνουν το λάδι. Το παρέδιδαν λέει και το, έριγνα λέει τις ελιές σε δύο πέτρες, τις λεγόμενες που έλειωναν τις ελιές για να βγει το λάδι. Ποιο είναι το νόημα το μυστικό. Για να βγει το λάδι των αρετών, ο Κύριος είχε αρετές, αλλά ήθελε να διδάξει εμάς ότι θέλετε να κάνετε και εσείς αρετές, θα πρέπει να συμπιεστείτε, να δοκιμαστείτε με άλλα λόγια, όπως η ελιά. Βγάζει το λάδι αφού γίνεται η τριβή με τις πέτρες. Να σου βγει το λάδι που λέμε. Να βγει το λάδι. Να σου βγει το λάδι αυτή τη δουλειά που λέμε. Να βγει το λάδι. Λοιπόν, μυστικό το νόημα. Λέει απείραστος ουδείς εισελεύσεται εις βασιλεία των ουρανών. Χωρίς να περάσει από δοκιμασία δεν μπαίνει κανείς στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό το νόημα έχει
το λιοτρίβι με τις πέτρες από το οποίο πέρασε ο Κύριος. Και το χήμαρο των κέδρων, τότε που πέρασε ο Κύριος, το ποτάμι αυτό, το χήμαρος αυτός, ήταν κόκκινος στο χρώμα και όχι άσπρος τις ημέρες εκείνες ειδικά, κόκκινος στο χρώμα. Πάσχα θα γιόρταζαν Ιουδαϊκό οι Εβραίοι, που σημαίνει ότι έσπασαν αρνιά, ζώα και πρόσφεραν θυσίες για να εξηλαιωθούν από τα αμαρτήματά τους. Έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσή. Χωρίς να γίνεται θυσία αμνών, τάβρων και τράγων, του λέει και ο Απόστολος Παύλος αυτό σε μια επιστολή, δεν εδίδεται, όπως το λένε, εξηλαίωση από τα αμαρτήματα. Εξηλαίωση. Τώρα όμως που περνάει από το χήμαρο των κέδρων, μετά από 2 ημέρες θα χυθεί το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω από το Σταυρό, θα στάξει κρουνός, θα τρέξει εκείνο το αίμα και από εκεί και πέρα θα σταματήσει ο χήμαρος να τρέχει το αίμα τάβρο και τράγων. Έκτοτε καμία θυσία του Μωσαϊκού νόμου δεν έγινε ούτε γίνεται, ούτε θα γίνει. Βλέπετε σήμερα να ακούμε για θυσίες που επιβάλλει ο Μωσαϊκός νόμος. Καταργήθηκε το θέμα αυτό, πάει. Γιατί έγινε θυσία εκείνη που δίνει λύτρωση σε όλο τον κόσμο. Ουκέτι το αίμα τάβρων και τράγων σώσει ημάς από αμαρτίας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Από εδώ και πέρα δεν σώζει το αίμα τάβρων και τράγων από τις αμαρτίες. Αλλά το αίμα Ιησού Χριστού καθαρεί ημάς από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει και θα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Τέρμα λοιπόν στο κόκκινο χρώμα του χυμάρου των κέδρων. Γιατί αυτό που είπε ο Κύριος, τούτο είναι το αίμα μου και τούτο είναι το σώμα μου, τα αντικατέστησε όλα. Η ιερή ακολουθία των μαθητών που είχε μοιηθεί, θα το πούμε, ξέρετε, για να πει μοιηθώ, έχω κλειστά τα μάτια μου και μου τα ανοίγει κάποιος για να δω κάτι άλλο που δεν το έχω δει ποτέ. Μοιώ στα αρχαία σημαίνει ανοίγω τα μάτια μου. Και οι μαθητές λοιπόν τη νύχτα εκείνη στο δείπνο και κατά την πορεία που τους πήγε στο όρος των ελαιών όπου έγινε η προδοσία, τους είχε και την τριετία ολόκληρη βέβαια τους είχε μοιήσει, ανοίξει τα μάτια τι θα είναι εκείνα που θα γνωρίσουν και τι τους περιμένει. Τους είχε κάνει με άλλα λόγια αποκάλυψη ο Κύριος. Δεν είναι απλώς κάτι που το μυαλό ψάχνοντας μπορεί να το βρει. Όσο και να ψάξει, δεν θα μπορέσει να βρει το μυστήριο της θείας οικονομίας του ανθρώπινου μυαλού. Όσο και να ψάξει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τους σοφούς του κόσμου τούτου δεν τους χρειάστηκε ο Κύριος, αλλά τα μωρά εξελέξατο. Διάλεξε αυτούς που δεν γνώριζαν γράμματα ή που έγιναν εκούσια μωρά, είπανε
Δεν ξέρουμε τίποτα. Και ας ήσαν σοφοί και αποδέχτηκαν αυτά που τους φανέρωσε ο Κύριος. Πρόκειται για αποκάλυψη. Είχε μιλήσει ο Κύριος. Είπαμε, ακούσαμε και χτες. Βαδίζουμε για τα ρεσόλυμα. Στο Ευαγγέλιο χτες. Θα παραδοθώ. Θα με φτύσουνε, θα με μπέξουνε, θα με μαστιγώσουνε, θα με σταυρώσουνε. Τους τα είπε ένα-ένα όλα ο Κύριος. Κοιτάξτε να δείτε πώς είναι το μυαλό που δεν το έχει κάνει επίσκεψη η Θεία Χάρης. Θα το προσέξουμε. Μυαλό που δεν το έχει επισκεφτεί η Θεία Χάρης. Ξέρει τι είναι να είμαστε μια παρέα και να έχουμε κάποιον να μας λέει μετά από μία-δύο ώρες, μία μέρα, δύο μέρες θα περάσω φρικτά βασανιστήρια και η παρέα που ακούει βασανιστήρια δεν την αγγίζει ούτε ένα πολλαστημόριο δεν τον αγγίζουν, δεν αγγίζει την παρέα αυτά που λέει. Αλλά τι λέει η παρέα. Ξέρεις τι, δεν μας κάνεις και εμάς με αξιώματα να είμαστε δίπλα σας, να είμαστε δίπλα σου. Ιάκωβος και Ιωάννης. Ο Κύριος μιλάει για παθήματα, για δεινοπαθήματα, μιλάει για σταυρό, μιλάει για χλέβη και τούτο το μυαλό, το αφώτιστο ακόμη, ζητάει αξιώματα. Θέλω να σταθώ σε κάτι που περνάει ντούκου και δεν το καταλαβαίνουμε καλά και στηρίζουμε ελπίδες σε ανθρώπους που είναι ανάξιοι να μας δώσουν ούτε στο ελάχιστο μια ελπίδα για ας πούμε ποιότητα ζωής. Είναι ανάξιοι εντελώς. Να μας την πάρουν την ελπίδα, ναι. Να μας βουλιάξουν, ναι. Να μας καταποντήσουν, να μας γκρεμίσουν, ναι. Λέει ο Κύριος, μου ζητάτε να σας δώσω αξιώματα. Να σας κάνω μεγάλους και τρανούς. Ακούστε. Αυτοί που έχουν τα αξιώματα, οι άρχοντες των ευνών, γράφει το Ευαγγέλιο, έτσι λέει ο Κύριος, οι άρχοντες των ευνών, κατακυριεύουσιν αυτών. Κατακυριεύουσιν αυτών. Απλά σημαίνει τον κάνουν το λαό κόσκινο, το κουνάνε καλά στο, μέσα στο, στο κόσκινο. Του καλό καταλαβαίνει ο λαός. Και η βασιλής καταδυναστεύουσι. Δηλαδή, άρχοντες και βασιλείς και αξιωματούχοι της γης δεν κάνουν και δεν θα κάνουν τίποτα άλλο παραπάνω για να στηριχτούν στον θρόνο παρά να τυραννούν, όπως το λέει η λέξη, τους λαούς. Εγώ δεν είμαι ούτε βασιλιάς ούτε άρχοντας. Εγώ ήρθα για να καρφωθώ σταυρό επάνω και εσείς μου ζητάτε να σας βάλω δεξιά και αριστερά. Θα πιω ποτήρι πικρό. Και προφητικά, τους είπε, θα το πιείτε κι εσείς. Λέει, ναι, το ποτήρι που πίνω, που θα πιω εγώ, θα το πιείτε κι εσείς, τους είπε. Αλλά να σας δώσω βασιλεία δεν είναι στο χέρι μου. Ουκ έστεινε μόν δούνε. Τους το είχε διδάξει καλά ο Κύριος. Όχι. Αυτό είναι που είπαμε προηγουμένως. Μέσα από σταυρό θα περάσετε για να το πάρετε. Αυτή τη βασιλεία του Θεού. Τη βασιλεία μου. Μέρα λόγια. Τους είχε μοιήσει ο Κύριος. Παρά τα αυτά
είχαν αδυναμία να συλλάβουν ορισμένα θεία νοήματα. Ανεβαίνουν στο τόπο εκεί που ήταν γνωστός, γιατί ο Κύριος κι άλλες φορές μαζί με τις μαθητάς είχε πάει στο όρος των ελαιών. Δεν ήταν η μόνη φορά. Άλλωστε, αυτόν τον τόπο τον γνώριζε και ο Ιούδας, ο οποίος και εκεί πήγε και τον πρόδωσε, ήξερε που πήγαινε ο Κύριος. Μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι ο Κύριος, ξέχωρα από το έργο που επιτελούσε μέσα της πόλης και στον κόσμο και στις συναγωγές, ξέχωρα από εκείνα, τη διδασκαλία του δηλαδή, είχε ένα ως άνθρωπος μόνιμο έργο, μόνιμο. Τέλειος ήτανε. Επικοινωνία με τον πατέρα του είχε. Θεός ήτανε. Αλλά ως άνθρωπος, άμα ανοίξετε τις γραφές θα δείτε ότι όταν έκλεινε η ημέρα να δύσει, να μπει ο ήλιος, σκοτίνιζε λίγο, έφευγε και πήγαινε κρυφά στο δάσος όπου υπήρχε ησυχία και ερημιά για να προσευχηθεί. Άρα τα σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ένυχα με ύψιλον το εν και είχα, σημαίνει μέσα στη νύχτα. Έστω ότι τον βρίσκανε μαθητέ, προσευχόμενο. Άλλοτε λέει πηγαίνετε εσείς. Σώβε στο πλοίο και αυτός πήγαινε και προσευχότανε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και την ημέρα δεν έκανε κανένα έργο που, το οποίο, πριν από το οποίο να μην προσευχόταν ο Κύριος. Την είχε ανάγκη την προσευχή ο Κύριος. Υπόδειγμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, άφησε υπόδειγμα στο πώς μπορεί ο πιστός άνθρωπος μέρα με τη μέρα να πλησιάζει τον Κύριό μας, τον Κύριο της δόξης. Στο, και στο δείπνο, μυστικό δείπνο, και στο όρος των ελαιών, άπλωσε ευεργετικά, ευεργετικά, εμείς δεν το κάναμε και αυτό το πράγμα, να ξέραμε ότι είναι ο προδότης, που θα, μετά από λίγο θα γίνει αιτία να οδηγηθώ στο Σταυρό, άπλωσε ευεργετικά το χέρι να τον τραβήξει για να τον σώσει. Θα πείτε, δεν ήξερε ότι θα το κάνει το έργο αυτό, ότι θα σταυρωθεί εξαιτίας του. Να το προσέξουμε λίγο. Δεν το ήξερε. Πριν έδωσε τον κόσμο το ήξερε. Αλλά με αυτή τη χειρονομία δείχνει ότι παρόλο ότι ξέρει δεν θα σωθεί, κάνει την προσπάθεια. Το μεγαλείο της αγάπης του Κυρίου. Τον επανάληπτο μεγαλείο. Θέλω και τώρα. Και τώρα το θέλω. Σου δίνω το χέρι. Και του λέει, τον κοινωνεί στο μυστικό δείπνο. Μήπως λέει σου στέρισε στο δείπνο το σώμα και το αίμα, ρωτάει ένα τροπάριο της μεγάλης εβδομάδας. Όχι. Είναι η απάντηση. Μήπως εκεί που τον πρόδιδες σου φέρθηκε άσχημα. Όχι. Και το φιλί του δέχτηκε και το γλυκό λόγο άκουσε. Ετέρε, 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 φίλε. Άλλος Ευαγγελιστής λέει ετέρε και άλλος λέει φίλε. Εφό πάρει, μα είσαι φίλος μου. Γι' αυτό ήρθες, του λέει. Ο φίλος έρχεται για το πράγμα.
φίλε, γιατί του κετήσει την καρδιά, να το κουνήσει στο βάθος, αλλά για να δούμε τη δύναμη της φιλαργυρίας. Ενώ του μιλούσε με τα βέλη, όπως λέει ο Δαβίδ ο προφήτης, παριστάνει τον Κύριο ως το δυνατό των δυνατών, και είναι δυνατός των δυνατών. Και λέει, τα βέλη σου, Κύριε, βάζω εγώ τη λέξη Κύριε, δεν την έχει μέσα για να καταλάβουμε όμως, εικονημένα δυνατέ, είναι ακονισμένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται, λέει, λαοί θα πέσουν κάτω από τα βέλη σου. Και όντως, κάτω από τα βέλη της δασκαλίας του Κυρίου, έπεσαν οι ιδωλατρικοί λαοί και έγιναν ορθόδοξοι λαοί. Και όχι μόνο έγιναν, αλλά και έδωσαν και το αίμα τους στη συνέχεια. Εδώ δεν στέκει κανένα επιχείρημα. Απαντήστε μας, πώς εγκληματίες άλλαξαν και πήραν τη θέση του θύματος και έχισαν το αίμα τους στο αίμα του Χριστού. Πώς πόρνες άλλαξαν και έγιναν άγιες στο όνομα του Κυρίου Ιησού, στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Πώς φιλάργυροι, όπως ο τελώνης, ο Ευαγγελιστής, αφήνει το τελωνίο και τα λεπτά και αγαπάει τη φτώχεια. Και είναι, δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι δέκα, χιλιάδες τέτοιοι. Αλλά βλέπετε, δεν αφήνει ο διάβολος τον άνθρωπο να δει ότι αυτοί που είναι καταγεγραμμένοι ως Άγιοι της Εκκλησίας ήταν εχθροί του Χριστού. Εχθροί και μάλιστα άσπονδοι εχθροί. Στέκει στο σταυρό από κάτω ο εκατόνταρχος να φυλάξει τον Κύριο. Κουνιέται η γη, σβήνει ο ήλιος και λέει αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Και αμέσως πιστεύει. Έχει η ιστορία της Εκκλησίας, όποιος θέλει λίγο να ανοίξει τα ματάκια του, να δει ότι οι στρατιές των μαρτύρων και των Αγίων σφαιρικά στην ολότητά της ήταν αντίπαλοι του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Εχθροί του, όχι μόνο φίλοι, αλλά υπερασπιστέ, όχι μόνο υπερασπιστέ, αλλά και θύματα στο όνομά του. Αλλά και θύματα στο όνομά του. Όποιον άγγιξαν τα βέλη, τα ακονισμένα του δυνατού Κυρίου, δεν άντεξε να σταθεί στην παράταξη την αντίπαλη, αλλά έγινε ο παδός της παρατάξεως του Κυρίου. Ο Κύριος έδωσε μάθημα. Είναι ο μόνος και δεν έχει άλλο που να τον επαναλάβει, τελείωσε. Και τούτο το πράγμα είναι η τιμή μας, είναι η δική μας τιμή. Το να παίρνει τη δική μας θέση για να απαλλάξει εμάς από τα δεινά. Διάβαζα πριν τρεις μέρες, δεν θυμάμαι το όνομα της Αγίας, η οποία συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στον ανακριτή του Δεκίου του Αυτοκράτορα το 250 μετά Χριστόν, την συλλαμβάνει, την ανακρίνει, θέλω να πω αυτό που το σύνολο τονίζω, και δεν ενδίδει η γυναίκα, ήταν, λέει, ήταν απείρου καλονής και την κλείσει στη φυλακή. Και μηχανεύτηκε να στείλει έναν αξιωματούχο να πέσει μαζί της στη φυλακή για να την κάνει να αλλάξει. Όταν μπήκε μέσα, λέει ο αξιωματικός,
Ήρθε να λάμπει την κοπέλα. Όχι, Κατερίνη, γιόρταζε προχθές, πριν τρεις μέρες. Ναι. Και αμέσως από την δακτυλοβολία που είχε, είπε εδώ μιλάει ο Θεός. Και έγινε χριστιανός εκεί μέσα στη φυλακή, ο αξιωματούχος. Βγάζει τα ρούχα του, τα στρατιωτικά, την τίνει με τα στρατιωτικά, και λέει πήγαινε, φύγε. Και νομίστηκε ότι είναι ο αξιωματούχος που πήγε και έφυγε. Και παίρνει τη θέση της γυναίκας και μαρτύρησε ο... Πώς γίνονται αυτά? Στο όνομα Ιησού του Ναζωραίου του Εσταυρωμένου. Άμα καθίσει κανείς και τα μελετήσει με τα μάτια του Χριστού, θα πει Χριστέ μου, ζεις τώρα και στους αιώνες. Να σταθούμε λίγο και να τελειώσουμε σε εκείνο το γεγονός που δεν το αντέχει ο πειρασμός. Το γεγονός της Σταυρώσεως. Ο Κύριος καρφώνεται και έρεται, δηλαδή υψώνεται, ο Σταυρός. Με καρφωμένο τον Κύριο. Έπρεπε να σταυρωθεί ο Κύριος. Ο Σταυρός μέχρι τη στιγμή εκείνη που υψώθηκε και λίγο πριν ήταν εκτελεστικό μέσο που άφηναν την πνοή τους τα τέρατα οι εγκληματίες της γης. Ως τέτοιος σηκώθηκε ο Κύριος με το σταυρό ψηλά, σαν να είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας του κόσμου. Δίκαια λοιπόν, όχι δίκαια, δίκαια δέχτηκαν την τιμωρία που τους απάγγειλε ο Κύριος χωρίς να την κατανοούν. Όταν είδε την Ιερουσαλήμ και είπε πόσες φορές Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκης η θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, να μαζέψω τα παιδιά σου Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος την έχει στο νου σαν μάνα την Ιερουσαλήμ και προσπαθεί, μάλλον ο ίδιος σαν μάνα, που μαζεύει τα πουλάκια κάτω από τις περούγες και ούκοι θέλησαν και δεν θέλησαν, και αφού δεν θέλησαν, να ου καφεθήσετε ο δε λίθος επί λίθου, δεν πρόκειται να μείνει πέτρα στην πέτρα. Για το έγκλημα της Σταυρώσεως που ετέλεσαν στο πρόσωπο του Κυρίου γραμματής και Φαρισαίοι και ο Ιουδαϊκός λαός μαζί. Μου κάνει εντύπωση, διαβάζοντας Παλαιά Διαθήκη, είδα ότι ανέβηκε, λέει, όχι Παλαιά Διαθήκη, διάβαζα τον Άγιο Κλίμετα, το Ρώμης, χτες. Και μέσα εκεί ο Άγιος Κλήμης, ο Ρώμης, λέει ανέβηκε ο Μωυσής στο Σινά να πάρει τον νόμο. Και γράφει αυτός που έγραψε την Πεντάτευχο. Ποιος την έγραψε? Μωυσής. Γράφει. Ο λαός του λέει κατέβα κάτω, γιατί ο λαός σου, του είπε ο Θεός, είναι σκληροτράχυλος και θέλω να το καταστρέψω, μην πάει στερεό σχόλημα. Μου κάνει τύπηση και το κοίταξε, το ξανακοίταξε και του λέει όχι Κύριε, μην το κάνεις αυτό. Άμα κάνεις αυτό, τότε ξέγραψέ με και εμένα
από τη βίβλο της ζωής. Τι είχε να πει αυτό? Και εμένα μην με αφήσεις να πω στην αγκαλιά σου. Βίβλο ζωής είναι η αγκαλιά του Κυρίου, δεν είναι τίποτα άλλο. Βίβλο ζωής, ζωής, όχι κείμενο γραπτό, αλλά η αγκαλιά του Κυρίου. Μη με δέχεσαι και εμένα. Τι καρδιά είχε, και είπε ο ίδιος ο Θεός, σκληροτράχυλος λαός. Και εδώ λοιπόν, στο έγκλημα του Κυρίου, τον θα έλεγα σε εισαγωγικά μέσα, με άλλο πνεύμα, έκαναν ένα από τα χειρότερα σε μεγαλείο εισαγωγικά έργο, σταυρώνοντας το πρόσωπο του Κυρίου μόνο στον Χριστό. Πρέπει κανείς να μην καταλαβαίνει, να είναι πηχτό το μυαλό του, εντελώς πηχτό, και να μην καταλαβαίνει το νεκρό που βλέπει ότι αναστήθηκε, το τυφλό που άνοιξε τα μάτια, τον παράλυτο να περπατάει και μύρια άλλα που τελούσε θαύματα μπροστά τους. Και όπως λένε τα Άγια Ευγεία, να προσέξουμε και το πράγμα, λέει ο φθόνος, γιατί είναι καλός ο άλλος ή γιατί προοδεύει ο άλλος, είναι το μεγαλύτερο κακό. Γιατί αυτός ο φθόνος σταύρωσε τον Κύριο. Αυτός τύφλωσε τους Εβραίους. Αυτός δεν αφήνει να δούμε κανένα καλό όπως είναι. Και γράφει, πού το διάβασα, το φθόνο στη γλώσσα τον πατέρα ονομάζεται ζήλος. Ζήλος, ζήλια δηλαδή. Ίσον Άδης. Δηλαδή, ή ο Άδης με την πίσα και τα βασανιστήριά του. Ή ο φθόνος το ίδιο πράγμα είναι. Πέστε μου, γιατί εγώ το ζω ορισμένες φορές. Βασανίζει ή δεν βασανίζει ο φθόνος τον άνθρωπο? Όταν άλλος τον άλλον και σου λέει, κοίταξε, γιατί αυτός δεν βασανίζεσαι, τι κάνεις? Δεν είναι άδης, δεν είναι κόλας, τι είναι? Και λες, ήλεος Κύριε, μη με αφήνεις, γιατί εγώ κουνιέμαι εσωτερικά από το φθόνο. Και οι Εβραίοι, ο φθόνος δεν τους άφησε να δουν το συμφέρον τους. Συμφέρον τους ήταν ο Κύριος να μην σταυρωθεί. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος, ύψωσε τα σπαλά μας, όπως λέει και το τροπάριο, και ύμνωσε, αγκάλιασε τα πριν διεστώτα. Τα πριν διεστώτα, λέει, άνοιξε τις παλάμες και αγκάλιασε αυτά που ήσαν χωρισμένα πριν, χωρισμένα, διεστώτα. Δηλαδή, τον επαναστάτη και εχθρό άνθρωπο απέναντι στο Θεό, τον ένωσε με το Θεό, τα πριν διεστώτα. Αγκάλιασε ο Κύριος. Και όχι μόνο αγκάλιασε, αλλά και αγίασε αυτά που αγκάλιασε. Αγκάλιασε όλη τη κτήση. Όλη τη κτήση, όχι τη γη μόνο, και τον ουρανό. Όλα τα αγκάλιασε. Αλλά όχι με το ζόρι. Όπως εκείνος εκούσια πορεύθηκε στο πάθος, έτσι εκούσια κάλεσε να τον ανταλαμώσουν οι άνθρωποι του πρόσωπο του Κυρίου. Χωρίς το δικό μας θέλω, χωρίς το δικό μας χέρι, δεν απλώνει ο Κύριος
Δεν πιάνει τίποτα. Πρέπει τα δύο χέρια του Κυρίου, το δικό μας, να ανταμώσουν για να γίνει το αγκάλισμα που πρέπει να γίνει. Ο υμνογράφος της Αγίας Εκκλησίας που έχει γράψει τα τροπάρια, τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, και θα κλείσουμε με αυτή την εικόνα, γράφει σε ένα από τα εγκόμια του «Όσπερ πελεκάν την πλευρά σου λόγε εκέντησας». Σαν το πελεκάνο, σαν το πελεκάνο την πλευρά σου, πλευρά είναι αυτή εδώ, μάλλον δεξιά ήταν, την πλευρά σου λόγια, με κεφαλαία το λόγια, είναι ο Χριστός, εκέντησες ή να κρουνούς ζωής αναβλήσεις μη, για να αναβλήσεις από την πλευρά σου κρουνούς ποτάμια γεμάτα ζωή. Ως περ πελεκάν, σαν τον πελεκάνο την πλευρά σου λόγια εκέντησες, για να πηγάσεις μέσα από την πλευρά σου ποτάμια κόκκινα από το αίμα ζωής. Λέγεται το εξής, ότι ο υμνογράφος έχει αντλήσει, γράψει το εγκόμιο του αυτό με βάση πραγματικότητα. Ο πελεκάνος, λέει, έλειπε, η μάνα δηλαδή, και είχε πάει να φέρει τροφή στα παιδιά, στα μικρά που είχε γεννήσει. Όταν γύρισε, ήβρε να είναι δακωμένα από το φίδι τα πουλάκια τα μικρά, και για να τα ζωντανέψει, γιατί ψοφάγανε τον αρακίνη, τρυπάει με τον άμφος του την πλευρά, πιάνει αίμα με τον άμφος, στο στόμα ένα-ένα τους δίνει και ξανά ζωντάνεψαν, λέει, τα πελεκανάκια τα μικρά. Ως περ πελεκάν την πλευρά σου λόγια εκέντησας, ή να κρονούς ζωής αναβλήσεις μη. Εύχομαι ο Κύριος μας να μας χαρίσει να ζήσουμε τα πάθη του όπως θα είσαι και την άστασή του, καθαρίζοντας αυτό, παιδιά, όσο μπορούμε σαν άνθρωποι. Και αυτό που αγιάζει είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, που μπορούμε να το λέμε όπου και βρισκόμαστε. Καλή Ανάσταση, καλά πάθη του Κύριου να ζήσουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Πάτερ ημών, ο ενής ουρανής, ελευστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ελυθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέκεις ημάς πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από τον πονηρό. Διευχώ τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. 7 η ώρα, 7 η ώρα είπαμε. Και με το Χριστός Ανέστη θα μάθαμε το πράγμα. Θα δώσουμε την προκάτη. Μια καλύτερη περιγραφή του υπερόγου, γιατί δεν... Ναι, το εγώ μου. Πες τον άκουσα. Ήταν ένα πολύ όμορφο κτίριο καταρχήν. Ήταν, φαντάσου, μια εκκλησία η οποία γυναικονείται πάνω. Ήταν ένας πολύ μεγάλος χώρος μπροστά. Επάνω στον γυναικονείτη, φαντάσου τον γυναικονείτη, επάνω σε αυτό το... Το σημείο ήταν η μάθητε και κάτω ήταν ο χώρος, και από ό,τι θυμάμαι ότι και σε αυτό το υπερό μαζεύτηκαν και οι Απόστολοι μετά. Μαζί. Καθώς μπαίνουμε. Μετά τον θάνατο του Χριστού. Α, μετά. Α, είναι υπερό. Πεντηκοστή δηλαδή. Μες στο υπερό. Αν θυμάσαι εκεί που μπαίνουμε. Πίσω μας θα είναι η ελιά. Δεν το θυμάμαι αυτό. Παρουσιάζει ένα αρχαιολόγο. Τέλη ώρα. Έτσι, μπράβο, λέγεται. Όσον αφορά, γιατί είναι υπάρχει. Τούτη τη εβδομάδα είναι. Παραμονέ του Λαζάρου. Είναι η ιδέα των Θυσιών. Φεύγω εγώ από το Κάπιτολ, το ξενοδοχείο, βέβαια δεν πήγαινα εγώ και ακούσαμε στην Αγία Ραγκά. Συγκεκριμένη κάτω.
Τελειώσει η διέλευση. 6-8.30 και μετά άρχισαν τα άλλα. Εγώ περνάω από το. Μπαίνω στην πύλη του Λιονταριών. Εκείνη η πύλη και δύο Λιονταριών. Αριστερά είναι η πύλη που έχουν κλείσει και θα ανοίξει όταν πέρθει ο Κύριος μας. Και βλέπω για μια στιγμή. Βαγγέλη! Σφάζανε. Κάτσε. Σφάζανε. Βεβαίαζε. Άλλο αρνιά, ξέρω εγώ. Πάω σαν να σπότε εγώ. Περνώντας από εκεί, πέραν την οδό του μαρτυρίου, είχε ορισμένα κρεοπολία. Και καταστήματα άλλα, όπως έχετε, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Είδες εκεί που είχε αποπίσει ο θεός και έχει μείνει παλάμη σε μια πέτρα του τοίχου. Το ακούπησε που τα φέρει στο σταύρο. Πάω στον δεσπότη από του λέω, σε παρακαλώ, για πες μου, εξήγησέ μου. Τι αίματα είναι αυτά στα μάτια, έχουν αίματα από ξανά το μαγαζιά. Μου λέει είναι η μέρα σήμερα των θυσιών. Οι Εβραίοι έχουν αυτό το έθιμο, σφάζουν σήμερα και μοιράζουν τα κρέατα σε όλους τους φτωχούς και το αίμα τους το ρίχνουν στα μαγαζιά τους. Είναι αυτή η μέρα. Ναι, ναι, δεν το συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και σήμερα. Όχι εσείς για τις αμαρτίες όμως. Μα είναι μόνο για τις αμαρτίες. Γιατί η παράδοση τα λέει αυτά. Και εμείς η παράδοση έχουμε πράγματα γιατί τα κάνουμε και πιστεύω ότι είναι για. Δεν σφάζουνε, ούτε θυσιαστήρια έχουν, ούτε τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, καλή αντάμωση. Είστε καλά. Καλή αντάμωση. Και καλή ανέστηση. Απάνω θα ανταμώσουμε. Εντάξει, δεν λέμε. Σίγουρα.